Η Εύη Σπανού, θέλω, Εύη, να μας παρουσιάσεις κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με... Τις περιοχές στις οποίες είδαμε αυτά τα περιστατικά και βεβαίως να αναφέρουμε ότι φέτος σε εισαγωγικά η μόδα, πέρα από τα βεγγαλικά, τα πυροτεχνήματα, είχε και πέταγμα με μπουκάλια μολότοφ, έτσι ώστε όταν σπάει το μπουκάλι να ανάβεται η φωτιά. Εγώ θέλω να αναφερθούμε, δεν στοχοποιούμε περιοχές. Σε καμία περίπτωση, στο 95% των περιοχών της Κρήτης έχουμε κάποια φαινόμενα κάπως ακραία την ημέρα της Ανάστασης. Ωστόσο, σε αυτές τις περιοχές είχαμε και υλικό το οποίο διέρευσε. Ακριβώς, και είχαμε σε και μέσα βεβαίως... κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Instagram και κλήσεις στην πυροσβεστική, έτσι ώστε να μπορέσουν να επέμβουν. Δυστυχώς, είχαμε και σε περιοχή το αποτέλεσμα του να καούν 4 αυτοκίνητα, οι περιουσίες δηλαδή των ανθρώπων. Είχαμε λοιπόν σε Αλκαρνασό, στην περιοχή των Καμενίων, στο Μασταμπάλα και στα Δειλινά, το βράδυ της Ανάστασης τέτοια περιστατικά. Και μιας και ανέφερες και εσύ τον τραυματισμό, το προηγούμενο βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, που δεν φημίζεται για το πλήθος των βεγγαλικών, τέλος πάντων, είχαμε και ένα τραυματισμό 16χρονου από βεγγαλικό το οποίο ήθελε να σκάσει. Ανήλικος. Έσκασε τα χέρια του και κατέληξε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι μία παράδοση, δυστυχώς, η οποία περνάει από τους μικρότερους στους ακόμα πιο μικρούς. Εύη, τα λέμε και στην συνέχεια με τις βεβαιώσεις σε επίπεδο τροχονομικών παραβάσεων. Στο μέτωπο τροχονομικών παραβάσεων, θέλω να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στον κύριο Γιώργο Πικράκη, το μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, να τον καλησπερίσω, να του ευχηθώ χρόνια πολλά, κύριε Πικράκη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χρήστος Ανέστη. Σας ευχαριστώ πολύ. Δική μας η χαρά, η συνάδελφος η Εύη Σπανού μας έδωσε το ρεπορτάζ. Ωστόσο, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι του πώς μπορούμε να αφήσουμε πίσω αυτό το φαινόμενο, να βρούμε μία λύση και πραγματικά να μην παίζουμε κορώνα γράμματα την ίδια μας τη ζωή. Κυρία Σπανού, πολύ στοχευμένα έπεσε μέσα σε πολλές περιοχές, χωρίς φυσικά να θέλουμε να στοχοποιήσουμε συγκεκριμένες περιοχές. Το ξεκαθαρίζουμε. Το φαινόμενο, ναι, μέσα στην πόλη είναι όντως αυτά τα σημεία που αναφέρατε. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι έθιμο για μας, είναι ένα φαινόμενο πολύ θλιβερό, το οποίο έχει έκταση σε όλη την Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς σαν αστυνομία τις μέρες πριν το Πάσχα, αρκετό καιρό πριν, με ελέγχους τόσο σε καταστήματα όσο σε οχήματα και σε πρόσωπα, προσπαθούμε να βρούμε κροτίδες, γίνονται συλλήψεις, γίνονται κατασχέσεις αρκετών χιλιάδων. Σίγουρα σχέση με παλαιότερα δεν μπορείς να βρεις κροτίδες στο περίπτερο της γειτονιάς όπως γινόταν πολύ όταν ήμασταν εμείς πιο νεαροί. Πριν από 20 χρόνια. Πλέον δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις κροτίδες, πλην όμως βρίσκονται πάρα πολλές. Και το ανησυχητικό φαινόμενο είναι ότι υπάρχουν αυτοσχέδιες κροτίδες. Επίσης, την ημέρα της Ανάστασης, με κοινές δράσεις τόσο δικές μας όσο και με το Δήμο, γίνεται μια προσπάθεια ώστε να περισυλλέξουμε κάποια ξύλα που μαζεύουν τις κάποιες πλατείες, διότι και στο παρελθόν έχουμε δει φανάρια και ακόμα και στήλη της ΔΕΗ να καίγονται. Φέτος είδαμε, καήκαν και κάποια αυτοκίνητα, υπήρχαν τραυματισμοί. Δυστυχώς, ένα φαινόμενο το οποίο αποτρέπει κυρίως οικογένειες και νέα παιδιά να πάνε στην εκκλησία. Πολύ σωστά. Είναι θλιβερό να μπορεί κάποιος να πάει να παρακολουθήσει από κοντά σε μια εκκλησία στην εκκλησία του την Ανάσταση. Κάθε πέρυσι και καλύτερα που λένε από την εμπειρία σας. Δυστυχώς κάθε πέρυσι και καλύτερα βλέπουμε κι εμείς. Υπήρχε ένα διάστημα στην καραντίνα το οποίο τώρα τη στιγμή που έχει λήξει και έχουν αφαιθεί όλα ελεύθερα, ο κόσμος προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να εκδηλώσει την ελευθερία του, αλλά δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα δεν εκδηλώνουν ελευθερία, διότι καταπατούν την ελευθερία των τρίτων. Από μεριάς μας υπάρχουν και πολλά οπτικοακουστικά υλικά τα οποία έχουν διαρρεύσει και τα οποία και εμείς και οι πυροσβεστικοί τα έχουμε υπόψη μας ώστε να μπορούν να τακτοποιηθούν ακόμα και δράστες. Ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις, κύριε Πικράκη, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, δεν κρατάμε στα χέρια μόνο οι πρωταγωνιστές. Δεν κρατούν στα χέρια μόνο βεγγαλικά και πυροτεχνήματα και δυναμητάκια, κρατούν και άλλα πράγματα. Και νομίζω και εκεί πρέπει να εστιάσει η ελληνική αστυνομία. Πολύ σωστά, διότι σε κάποια βίντεο είδαμε και όπλα, είδαμε και άλλα, ακριβώς, και άλλα όπλα αυτοσχέδια, το οποίο πρέπει να προβληματίσει όχι μόνο την αστυνομία, να προβληματίσει ολόκληρη την κοινωνία, διότι βλέπουμε αρκετά νεαρά παιδιά να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, δηλαδή παιδιά από 15 έως 20 ετών, εκεί επικεντρώνεται ηλικιακά. Επίσης και με την Αρχιεπισκοπή έχουμε έρθει σε επαφή, υπήρχαν κάποιες συναντήσεις, ώστε και από εκεί να γίνουν κάποιες συστάσεις
σε συγκεκριμένες αυτές ενορίες ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο αυτό. Γίνανε προσπάθειες από τη μεριά της Αρχιεπισκοπής. Πλην όμως, αν δεν σκύψουμε όλοι πάνω από το πρόβλημα, η οικογένεια, αστυνομία, εκκλησία, αλλά συνολικά όλη η κοινωνία, δυστυχώς βλέπουμε κάθε χρόνο να γίνονται όλο και χειρότερα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πικράκη. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.